Επειδή είδα πολύ ενδιαφέρον στην ανάρτηση που έκανα, αποφάσισα να κάνω αυτό το βιντεάκι για να σας πω διάφορα για τη δίαιτα, τη Weight Watchers, και από το να απαντάω σε ένα-ένα τα email, εκφράσατε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κάποιοι είπατε ένα πολύ σημαντικό, δείξατε μια σημαντική παράμετρο που λέει για, για τις διαιτολόγους και για τις διατροφολόγους. Ναι, συμφωνώ ότι καλύτερα να πας να σε προειδοποιεί, να σε παρακολουθήσει κάποιος διαιτολόγος και επιστήμονας και όλα αυτά. Εγώ έχω κάνει ό,τι υπάρχει από διαιτολόγους, από κέντρα, από διάφορα. Και προς το παρόν έχω βρει ότι αυτό μου ταιριάζει περισσότερο από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που θα τρώσει το πρωί, αυτό το μεσημέρι, κάτι άλλο το απόγευμα. Με εξυπηρετεί καλύτερα. Τώρα που μας είπε. Συγγνώμη, η μικρή μου η κόρη κάνει τέτοιο. Έλεγα ότι διαλέγεις, είναι συγκεκριμένη η πόντι, δουλεύει με πόντους. Η πόντι περίπου σαν τις θερμίδες. Τι διαφορά έχει το να κάνεις μια δίαιτα με θερμίδες και με πόντους? Η διαφορά είναι ότι στη δίαιτα μετράμε με τους πόντους, η μέτρηση των πόντων δεν αφορά μόνο τις θερμίδες των τροφίμων, αλλά και παίρνουν και οι παράμετροι πόσο λίπος έχει κάθε τρόφιμο που θα φας, τα γραμμάρια που θα φας και πόσες φυτικές ίνες. Αν έχει πολλές φυτικές ίνες, τότε έχει λιγότερους πόντους από ένα τρόφιμο που έχει ίσες θερμίδες. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν είναι ένα λαχανικό και ένα μπισκότο έχουν και τα δύο 50 θερμίδες, το λαχανικό θα έχει πιο λίγους πόντους. Είναι ατυχές το παράδειγμα, γιατί τα λαχανικά και τα φρούτα δεν έχουν πόντους. Αλλά θέλω να πω, ένα θρεπτικό τρόφιμο έχει πιο λίγους πόντους από ότι ένα τρόφιμο που είναι πολύ λιπαρό και πολύ βλαβερό για την υγεία. Υπάρχει ένας πίνακας που, ανάλογα με το αν είσαι γυναίκα, αν είσαι άντρας, αν κάνεις κάθε σπική ζωή, πόσα κιλά είσαι ήδη, συγκεντρώνεις κάποιους πόντους. Θα τον ανεβάσω αυτόν τον πίνακα να τον δείτε. Και μετά υπάρχει άλλος ένας πίνακας που κυκλοφορεί σε διάφορα φόρα και στο επίσημο site των Weight Watchers και που λέει πόσους πόντους έχουν όλα τα τρόφιμα, από συσκευασμένα, από κανονικές μερίδες, από μερίδες ιστορίου, από φαγητό έξω. Έχει όλα τα τρόφιμα που συνηθίζουμε να τρώμε. Πόσους πόντους έχει? Σε αυτό το καλό είναι ότι εμένα, δηλαδή, με έχει βοηθήσει στο ότι μπορείς να διατηρείς τις συνήθειες που έχεις.